Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εποχές οικονομικής κρίσης, η θέση του Υπουργού Οικονομικών θεωρείται μια θέση άκρως επικίνδυνη. Ηλεκτρική καρέκλα ενδεχομένως τη χαρακτηρίζουν κάποιοι. Και όταν ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, πολλοί λέγαμε ότι έχει δύο επιλογές. Ή να τον κρεμάσουν ή να τον κρεμάσουν. Δεν κρεμάστηκε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για το, για το καλωσόρισμα. Αποφύγατε την κρεμάτα. Αφού το έχετε πει, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι για τον Υπουργό Οικονομικών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός που ένας Υπουργός Οικονομικών μπορεί να προκαλέσει. Α, ναι. Και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα, αν αποτύχει ο Υπουργός Οικονομικών, πέραν από την καταγραφή μιας προσωπικής αποτυχίας, είναι αποτυχία για ένα κράτος και αυτό αποτυπώνεται πια στη ζωή των πολιτών. Κάποιος άλλος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Προφανώς, δεν θα το πληρώσει ο Υπουργός Οικονομικών. Να ξεκινήσω από αυτό. Το είχατε σκεφτεί πολύ καλά όταν αναλάβατε το Υπουργείο και μάλιστα σε μία περίοδο εκρηκτική. Όχι. Καθόλου μπορώ να σας πω, αλλά να σας θυμίσω πως είχε προηγηθεί η ανάθεση σε μένα του Υπουργείου Εργασίας από τον νέο εκλεγέντα τότε πρόεδρο Αναστασιάδη. Συνεπώς, αν υπήρχε κάτι το οποίο σκέφτηκα λίγο, όχι πολύ, ήταν η πρώτη θέση στο Υπουργείο Εργασίας που μου είχε προτείνει. Η πρώτη κατακρίβεια ήταν η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και την απορρίψατε. Και του είχα πει πως τον ευχαριστώ πολύ, αλλά κουράστηκα να είμαι εκπρόσωπος, επειδή ήμουν για κάποια χρόνια πριν εκπρόσωπος του κόμματος. Όταν όμως επανήλθε με μια θέση που περιελάμβανε ουσιαστικά ένα χαρτοφυλάκιο, δέκτηκα, το σκέφτηκα λίγο, δέκτηκα. Το Υπουργείο Οικονομικών όχι, δεν είχα χρόνο να, ή την πολυτέλεια να το σκεφτώ, ήταν σε... Σε συνθήκες κρίσης υπήρξε παρέτηση του προηγούμενου υπουργού και ήταν μια καριέρα απόφαση του Προέδρου και χωρίς δισταγμό. Δεν σκεφτήκατε καν το ενδεχόμενο ότι αυτό μπορεί, δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω σε εισαγωγικά ή όχι, να καταστρέψει την πολιτική σας καριέρα, την πολιτική σας διαδρομή σε μια τέτοια κατάσταση, Κοιτάξτε κύριε Καλαντζή, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν ξέρω αν γίνομαι πιστευτός, επειδή ξέρω ότι οι πολιτικοί θεωρούνται ότι έχουν πλάνα. Ναι, εντάξει. Σχεδιάζουν. Σχεδιάζουν και επιδιώκουν μια μακρά παρουσία στην πολιτική. Θα μπορούσα, ας πούμε, να σας ρωτήσω αν σκεφτείτε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Από τη μέρα εκείνη, κυρίως με τη μετάβαση, με την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, θεώρησα πως τερματίζεται οποιοδήποτε άλλος σχεδιασμός, οποιαδήποτε άλλη φιλοδοξία, πως δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω, ειδικά σε εκείνο το οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό, και κοινωνικό περιβάλλον, πως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσω όπως θα έπρεπε, εάν σκεφτόμουν οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, αυτός είναι ο κανόνας μέχρι και σήμερα για μένα. Έχουν μπει στο περιθώριο, έχουν περιθωριοποιηθεί οποιασδήποτε άλλες σκέψεις ή υπολογισμοί ή σχεδιασμοί, και η επικέντρωση μου είναι στην εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής που με έχει αναθέσει ο Πρόεδρος. Ξέρω πως δεν συμφωνούν. Λογικό. Είναι απόλυτα απολύτως λογικό να μην υπάρχει, έχει παραχθεί έργο ή όχι. Να μην υπάρχει συμφωνία εκ μέρους όλων σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούμε, και ειδικότερα την πολιτική που εγώ ως μέλος της κυβέρνησης ακολουθώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Όμως έχουμε ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό, συμφωνεί δηλαδή κάποιος, διαφωνεί, έχουμε ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό, ξέραμε ποια ήταν η αποστολή μας, είχαμε σχέδιο για το πώς αντιμετωπίζαμε την κατάσταση και παραμένουμε μέχρι και σήμερα και ακολουθούμε αυτόν τον σχεδιασμό, αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Αυτή η πορεία και αυτό το σχέδιο που αναφέρετε φτάνει αυτή τη στιγμή όχι στο τέλος του, αλλά σε ένα κομβικό σημείο. Εξερχόμαστε το Μάρτιο από το μνημόνιο. Νομίζετε ότι ολοκληρώνεται η δική σας αποστολή? Πολύ σωστά κάνατε τη διευκρίνηση. Είναι ένα κομβικό σημείο. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Βέβαια. Δεν είναι το τέλος του δρόμου και αυτή είναι και η απάντησή μου προς όσους ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση πανηγυρίζει.
πανηγυρίζεις όταν τελειώσεις, κύριε Καλαντζή. Δεν πανηγυρίζεις όταν είσαι σε ένα κομβικό, καθοριστικό ρώσιμο. Θα ήταν σωστή επίκριση ότι ό,τι πανηγυρίζαμε, αν λέγαμε πως πάει τέλειος η προσπάθεια, τα καταφέραμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γίνει, τα κάναμε όλα. Αυτός ήταν πανηγυρισμός, ο οποίος θα ήταν μάλιστα και προώρος και δεν θα ήταν αιτιολογημένος από τα δεδομένα. Αυτό που λέμε είναι πως έχουμε καταγράψει τεράστια πρόοδο, η προσπάθεια η δύσκολη απέδωσε και αποδίδει. Δεν συγκρίνεται η κατάσταση της οικονομίας μας σήμερα με τις συνθήκες κατάρρευσης που διαμορφώθηκαν την περασμένη πενταετία και κορυφώθηκαν στις αρχές του 2013. Είναι σαφώς καλύτερα τα δεδομένα σήμερα, αλλά ούτε και μπορεί να υπάρξει ο ισχυρισμός ότι είναι η κατάσταση της οικονομίας μας ιδανική. Εγώ δεν λέω καν καλή. Άλλο το καλή και άλλο το καλύτερη. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Λέτε τα καταφέραμε, έγιναν αυτά που έγιναν, ωστόσο κάποιος θα σας πει με πολύ μεγάλο κόστος και μάλιστα κόστος που έχει στοιχήσει στην καθημερινή, στο καθημερινό επίπεδο ζωής των πολιτών. Ναι, το κόστος βέβαια δεν προκλήθηκε από την προσπάθεια διόρθωσης, αλλά από την καθυστέρηση στην έναρξη της προσπάθειας για διόρθωση. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πιο... Ότι καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε πάρουμε την απόφαση να μπούμε στο πρόγραμμα. Να σηκώσουμε τα μανίκια, κύριε Καλαντζή, και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και της εξυγίανσης. Το κόστος λοιπόν δεν είναι από την προσπάθεια που έχει προκληθεί. Είναι από την καθυστέρηση και την ατολμία να ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια. Παράδειγμα, η ανεργία. Η ανεργία ήταν στο 3,5% το 2008, ξεπέρασε το 15% μέχρι την άνοιξη του 2013. Άρα πριν καν ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος, είχε σχεδόν πενταπλασιαστεί και ξεπεράσει το 15%. Συνεπώς δεν είναι η εφαρμογή αυτής της προσπάθειας αυτού του προγράμματος μεταρρύθμισης εξυγένσης που προκάλεσε την ανεργία. Είναι το ότι καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Η εξίσου οδυνηρή απώλεια καταθέσεων επίσης δεν συνέβη επειδή εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα αλλαγών στον τραπεζικό μας τομέα. Η κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, ο κλονισμός της Τράπεζας Κύπρου, η ανάγκη στήριξης του συνεργατισμού, αυτά κατέστησαν αναγκαία επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε πορεία διολίσθησης στο τραπεζικό σύστημα και αντί έγκαιρα να λαμβάναμε τα μέτρα μας όπως έπραξαν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αφήσαμε το τραπεζικό σύστημα στον αυτόματο πιλότο ή σε μια πορεία καθοδική μέχρι την κατάρρευση. Συνεπώς αναγνωρίζω, συμφωνώ, προβάλλω, κύριε Καλαντζή, προβάλλω και σε κάθε ευκαιρία που έχω την ευκαιρία είτε στο Eurogroup είτε στα διεθνή μίτια, προβάλλω, αναδεικνύω τις θυσίες των συμπολιτών μας, το κόστος που πλήρωσε. Το αντιλαμβάνονται. Βεβαίως και το αντιλαμβάνονται, βεβαίως. Αλλά πρέπει να είναι κατανοητό πως αυτό το κόστος δεν το φορτωθήκαμε επειδή αποφασίσαμε πως θα μεταρρυθμίσουμε και να εξυγειάνουμε το τραπεζικό σύστημα, πως θα νοικοκυρέψουμε τα δημόσια οικονομικά, πως θα προωθήσουμε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ήταν ακριβώς η απουσία αυτών των κινήσεων που το προκάλεσε. Ούτε καν οι φόροι, ξέρετε. Οι φορολογίες. Mm-hmm. Οι φορολογίες επευλήθηκαν το 2010, το 2011, το 2012 μέχρι τις αρχές του 2013. Ναι. Δεν έχουν επιβληθεί φόροι από την άνοιξη του 2013 και μετά. Αντιθέτως, επειδή ακριβώς νοικοκυρέψαμε τα δημοσιοοικονομικά, περιορίσαμε τα ελλείμματα, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ανάγκη
πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων. Που ήταν, αυτός, εντάξει, υπήρξαν περικοπές που θα που μπορούσε να πει κάποιος ότι μα έπρεπε να πάλι μείωναν το εισόδημα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες περικοπές. Και στο μισθολόγιο έπρεπε να γίνουν. Δεν είχε φτάσει σε επίπεδα που δεν ήταν βιώσιμα. Μιλάτε για το κράτος και για τη δημόσια υπηρεσία. Ναι. Απ' την άλλη, αυτό είχε φοβερή επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα. Μα η επίπτωση δεν ήταν οι περικοπές. Αυτό που προκάλεσε τις περικοπές στον ιδιωτικό τομέα δεν ήταν το νοικοκύρεμα ή ο περιορισμός των δαπανών του δημοσίου. Ήταν σε ρίχνωση της οικονομίας. Ήταν το γεγονός ότι αυτό δεν έγινε νωρίτερα. Είναι η ιδιωτική οικονομία ή το σύνολο που πληρώνει και για το δημόσιο. Το κόστος. Που πληρώνει το κόστος. Και αν αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο, θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό θέλουμε και γι' αυτό προσπαθούμε και τώρα. Και γι' αυτό λέμε πως δεν τέλειωσε η προσπάθεια. Έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Είναι κρίσιμη παράμετρος για σας η ανεργία? Γιατί ό,τι και να συμβεί στην οικονομία, όταν ένας άνθρωπος είναι άνεργος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν οι δείκτες πάνε καλά, αν τα ομόλογα, τέλος πάντων, τα δικά μας είναι περιζήτητα στις αγορές, ή τέλος πάντων αν η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, έχει να επιδείξει επιτυχίες σε οποιοδήποτε τομέα. Τον ενδιαφέρει ότι είναι άνεργος. Και υπάρχει μια απάντηση. Μόνο με ένα τρόπο θα μειωθεί η ανεργία. Δεν λέω πως θα πάει στο μηδέν, επειδή δεν υπάρχει. Ουδέποτε ήταν στο μηδέν. Πάντα υπήρχε. Δεν υπάρχει οικονομία. Ένα μικρό ποσοστό. Αλλά ένας είναι ο τρόπος που θα οδηγήσει στη μείωση της ανεργίας. Η ανάπτυξη. Η αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Να κινηθεί η αγορά. Να υπάρξουν ντόπιες και ξένες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα προϋποθέτει σταθερό οικονομικό περιβάλλον, σταθερό ακόμη πολιτικό περιβάλλον. Σημαίνει σταθερότητα επίσης στο φορολογικό πλαίσιο. Σημαίνει τράπεζες που να λειτουργούν σωστά, να εποπτεύονται με τρόπο επαρκή και αξιόπιστο. Αυτά θα φέρουν την ανάπτυξη, κύριε Καλαντζή, και η ανάπτυξη και μόνο η ανάπτυξη, όχι τα λόγια, όχι οι υποσχέσεις από τους πολιτικούς, η ανάπτυξη, η ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα των επιχειρήσεων είναι αυτή που θα δημιουργήσει ξανά νέες θέσεις εργασίας, νέες ευκαιρίες, και δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολη, γρήγορη, μαγική συνταγή για να το πετύχει κάποιος αυτό, παρά μόνο η συστηματική προσπάθεια, η επιμονή, η προσήλωση, η προώθηση μεταρρυθμίσεων, αλλαγών διαρθρωτικού χαρακτήρα που θα καταστήσουν την κυπριακή οικονομία ακόμη πιο ανταγωνιστική, ακόμη πιο προσαρμοστική και παραγωγική. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ανάπτυξη με ένα τραπεζικό σύστημα που ακόμα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί να υπάρξει? Και αν κάποτε υπάρξει, πότε θα είναι αυτό? Ναι. Μπορεί για λίγο να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει, το οποίο να είναι σε θέση να επιτελέσει τον ρόλο του, και η πρώτη όθηση προς την ανάκαμψη, επειδή θέλω να σας υποδείξω ή να θυμίσω πως το 2015 έκλεισε με τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και 7 χρόνια. Ναι. Δεν πετύχαμε αυτή την πρώτη ανάκαμψη. Καλά, θα λέει κάποιος, επειδή είχαμε πολύ χαμηλότερους ή αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ίσως μετά από όλα όσα συνέβησαν, κουρέματα, όλα αυτά, να δικαιολογείται κιόλας ένας θετικός ρυθμός ανάπτυξης μετά από τόσα χρόνια. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτό τον ρυθμό ανάπτυξης και αλλού, σε άλλα κράτη-μέλη που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Πού αποτυπώνεται αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης του 2015, να φέρουμε ως παράδειγμα? Η κινητήριος δύναμη προήλθε από τον τουρισμό, από την ναυτιλία και από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι οι τομείς που κράτησαν, έδειξαν πως έχουν αντοχές και προοπτικές και οδήγησαν σε αυτή την ανάκαμψη της οικονομίας, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως αυτοί οι τομείς και άλλοι
το σταθερό οικονομικό περιβάλλον που είχαμε δημιουργήσει. Μάλιστα, δώσαμε ήδη από την περασμένη χρονιά και παρά το γεγονός ότι είμαστε ήδη σε μνημόνιο, είμαστε ακόμη μάλλον σε μνημόνιο, δώσαμε τα πρώτα φορολογικά κίνητρα και τις ελαφρύνσεις. Να θυμίσω πως αυτοί που επέμεναν στην επιλογή της άρνησης έλεγαν πως δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο. Ότι θα έρθει δεύτερο, τρίτο, ότι θα έρθει τέταρτο. Δεύτερο, ότι κάθε φορά που φεύγει η Τρόικα θα αφήνει πίσω τις νέους φόρους, ότι η οικονομία θα οδηγείται σε όλο και πιο βαθιά ύφεση. Εμείς δώσαμε μάλιστα, διαψεύδοντας όλα αυτά, δώσαμε και φορολογικά κίνητρα, τα πρώτα βεβαίως, ο τομέας των ακινήτων, που είναι αυτός που πληγήκε περισσότερο από όλους τους άλλους. Ο τομέας των ακινήτων. Ναι, όμως ακόμη και εκεί, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα που πληγεί και περισσότερο από όλους τους άλλους, και λόγω κάποιων φορολογικών κινήτρων που δώσαμε πέρσι, υπάρχουν, βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης. Υπάρχει, δώσαμε μια ουσιαστική μείωση στις φορολογίες για την μεταβίβαση των ακινήτων και είδαμε τις πωλήσεις ακινήτων να έχουν 9% αύξηση την περασμένη χρονιά σε σχέση με το 2014. Αυτό θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι ενδεχομένως να ευνοεί και από αυτό να υποφελείται το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλο ιδιοκτήτες ακινήτων που κάνουν τέτοιου είδους μεταβιβάσεις και πράξεις σε όγκο. Ευνοούνται, κύριε Βελάνση. Αλλά αν ευνοούνται οι επιχειρηματίες, θα ευνοηθούν και οι εργαζόμενοι. Αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις του τόπου, μικρές και μεγάλες, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα πληρώνει, θα εισπράττει το κράτος φόρους και θα υπάρχει μια θετική δυναμική. Αν δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις του τόπου και αν αντί κέρδη κάνουν ζημιές, όχι μόνο δεν θα προσλαμβάνουν, θα απολύουν και θα διερωτόμαστε γιατί δεν μειώνεται η ανεργία. Ορθώς θέτεται αυτό το ερώτημα και πρέπει να πω πως αυτή η προσέγγιση δεν είναι ξένη στον τόπο μας και υπάρχει μια αντίληψη πως το κέρδος και επιχειρηματικότητα. Δεν είναι αμαρτία το κέρδος, αλλά το θέμα είναι αν αυτό μπορεί τέλος πάντων να διαμοιραστεί με τρόπο όσο το δυνατόν πιο δίκαιο. Και αυτό η αναδιανομή σίγουρα δεν επιτυγχάνεται αν έχει ψηλή ανεργία. Αν πάνε καλά, το λέω ξανά, αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, αν έχουν κέρδη, πρώτον θα πληρώνουν φόρους, ενώ αν κάνουν ζημιές δεν πληρώνουν τίποτα. Δεύτερο, θα εργοδοτούν κόσμο και η καλύτερη αναδιανομή είναι μέσα από την απασχόληση και όχι μέσα από την ανεργία. Προφανώς. Και τα ανεργιακά επιδόματα. Συνεπώς, ακόμη και αυτό που λέτε και είναι σωστό, δηλαδή η σωστή κατανομή του πλούτου, προέρχεται μέσα από την ανάπτυξη, την ευρωστία των επιχειρήσεων μιας οικονομίας, να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις και όχι να τις κυνηγάμε μπας και ανακάμψουν οι επιχειρήσεις του τόπου. Αν δεν ανακάμψουν οι επιχειρήσεις του τόπου, δεν θα ανακάψει η οικονομία. Δεν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Υπάρχει βέβαια η άποψη πως στο δημόσιο. Καλά, στο δημόσιο θα πρέπει να βολευτούν όλοι. Αυτό όχι στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο. Μία άποψη, μία θέση που την είδαμε και αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε ένα διέξοδο, επειδή το δημόσιο, εάν συνεχώς διευρύνεται και προσλαμβάνει κόσμο, τελικά θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος του κόστους και θα συμπαρασύρει ενδεχομένως και την οικονομία συνολικά. Τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι αυτή την περίοδο της κρίσης οικονομικά πιο ενισχυμένοι αύξησαν τα κέρδη τους και η μεσαία τάξη, τέλος πάντων οι χαμηλοεισοδηματίες, τα έχουν μειώσει. Δεν σας δημιουργεί και σας το αίσθημα της αδικίας? Κάποιοι λένε ότι αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, ότι θέλει να ευνοήσει τους οικονομικά ισχυρούς. Μα δεν είναι, θα δώσω την ίδια απάντηση. Δεν είναι μέσα από την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και της εξυγένσης που προέκυψε αυτό
είναι επειδή αργήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια που προκύπτει και, η διεύρυνση του χάσματος. Ναι, αλλά λόγω δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ανεργίας προκαλείται ή διευρύνεται αυτό το χάσμα. Όταν έχεις μια μερίδα 15% του πληθυσμού σου να είναι χωρίς δουλειά, αναπόφευκτα, το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών διευρύνεται. Αν αυτό τον δείκτη της ανεργίας τον μειώσεις στο 5%, θα σμικρυνθεί ραγδαία και αυτό το χάσμα. Και εξήγησα, και τα δεδομένα είναι εκεί, πως η ανεργία δεν προκλήθηκε επειδή ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε, για παράδειγμα, το μνημόνιο, αλλά επειδή καθυστερήσαμε κατά ακρίβεια να το επιχειρήσουμε. Η κυπριακή οικονομία μέχρι τις αρχές του 2013 ήταν ήδη σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Αυτό το γνωρίζουμε. Πρώτο ξεκίνησε το 2009. Το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά της ύφεσης. Η ανεργία είχε ήδη σκαρφαλώσει στο 15%. Το τραπεζικό σύστημα είχε ήδη φτάσει στα όρια της κατάρρευσης. Τα δημοσιοοικονομικά είχαν ήδη εξαντληθεί. Ο ιδιωτικός τομέας είχε ήδη φορτωθεί ένα αριθμό φορολογικών επιβαρύνσεων και κατά τα άλλα, κύριε Καλαντζή, κάποιοι τώρα βλέπουν πως έχουμε ανεργία και πως η ανεργία δημιουργεί ανισότητα και κοινωνικά προβλήματα. Δεν γνωρίζω καλά, μάλλον ελάχιστα οικονομικά, γι' αυτό το λόγο σας μεταφέρω αυτά που τέλος πάντων μπορεί να συζητάει ο καθένας και πολύ καλά κάνετε. Στο σπίτι του, ναι. Στο κατάστημα, στην αγορά. Διερωτάται κάποιος, ανάπτυξη, με επιτυχημένο μοντέλο το οποίο ακολουθήσαμε για να βγούμε από το μνημόνιο. Με ανοιχτά κοινωνικά παντοπολία. Με παιδιά που βαφτίστηκαν ομαδικά προχθές από την Αρχιεπισκοπή γιατί δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες να βαφτιστούν. Αυτό έρχεται σε μία αντίφαση, δεν συγκρίνονται. Έλεγα, η ύφεση ξεκίνησε το 9 και είχαμε μια πρώτη χρονιά ανάκαμψης και ανάπτυξης πέρσι. Το 15. Περιμένει κάποιος πως με ένα χρόνο ανάκαμψης, ανάπτυξης θα εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια της ύφεσης και της διολίσθησης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Εγώ πάντως δεν λέω κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό επιμένω, επαόριστον πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Όχι, ο χρόνος για να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε την ανάπτυξη να εδραιώνεται, να ενισχύεται και τον δεύτερο χρόνο. Δεν μπορεί με μια χρονιά να εξελιχθούν όλα αυτά τα προβλήματα, επαναλαμβάνω. Είναι θετικό και με αυτόν τον τρόπο διαψεύδονται και αυτοί που επέμεναν μόνο στην άρνηση και τα συνθήματα πως δεν θα πηγαίναμε ποτέ στην ανάκαμψη, πως θα ήμασταν εγκλωβισμένοι σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, λιτότητας, υστερήσεων. Σπάσαμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και πετύχαμε την πρώτη χρονιά ανάκαμψης, ανάπτυξης, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν ισχυρίζομαι και δεν μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να ισχυριστεί πως με την πρώτη χρονιά θα ξεπεράσουμε προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν να δημιουργούνται από το 2009 και μετά. Τα κοινωνικά παντοπολία τώρα άνοιξαν, κύριε Καλαντζή, ή τώρα κάποιοι τα είδαν. Και εγώ λέω πως θα μειωθούν μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από την δημιουργία σταδιακά θέσεων εργασίας, αλλά έχουν ήδη μειωθεί και για ένα άλλο λόγο. Επειδή έχουμε ριζικά μεταρρυθμίσει την κοινωνική μας πολιτική. Έχουμε εντάξει χιλιάδες συμπολίτες μας ως νέους δικαιούχους που έχουν ανάγκη, εγκυμένο εισόδημα. Ναι, που έχουν ανάγκη την αυτής της στήριξης και πριν δεν ήταν δικαιούχοι. Και έχουμε αποκλείσει ταυτόχρονα άλλους
που δεν έπρεπε ποτέ να ήταν δικαιούχοι. Λέτε για τη στόχευση. Επειδή ακριβώς είχαμε μια κοινωνική πολιτική που ήταν αστοχευτή, χωρίς ενιαία και αξιόπιστα κριτήρια, με πολλαπλούς φορείς παραχώρησης κοινωνικών επιδομάτων, έχει γίνει μια χωρίς έλεγχο, ακριβώς πολύ σωστά, χωρίς κριτήρια, χωρίς ενιαίες διαδικασίες. Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο σύστημα κοινωνικής πολιτικής. Είναι παρόμοιο με αυτό που επιχειρούν τώρα να εισάξουν και στην Ελλάδα, πρέπει να πω. Εμείς το εφαρμόσαμε, είναι σε πλήρη ανάπτυξη και έχει δώσει στηρίξεις σε αυτούς που χρειάζονται τη στήριξη, ειδικά αυτά τα δύσκολα χρόνια, αποκλείοντας όμως άλλους που δεν έπρεπε ποτέ, και το λέω καθαρά, να ήταν δικαιούχοι. Να ήταν δικαιούχοι. Ναι. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, μπορεί να το θεωρήσετε σύνθημα. Κάποιοι λένε ότι επιτύχαμε όσα επιτύχαμε, ενδεχομένως να θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο επιτυχίες, γιατί κουρέψαμε τις καταθέσεις, πήραμε τα λεφτά του κόσμου, γιατί ξεπουλήσαμε τα υποκαταστήματα των τραπεζών μας στην Ελλάδα, γιατί τέλος πάντων μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία με πολύ σημαντικό κόστος για πολλούς ανθρώπους. Είναι το κόστος το να γνωρίσω. Είναι δεδομένο το κόστος και ειδικά αυτό που φορτώθηκαν οι καταθέτες που είχαν εμπιστευτεί τα λεφτά τους σε τράπεζες και είδαν σημαντικά ποσά να χάνονται. Όμως, αυτό που λέτε ότι είναι λόγω αυτού που πάμε καλά, θα ίσχυε αν ήταν το κράτος που έπαιρνε αυτά τα λεφτά. Έχει πάρει το κράτος αυτά τα λεφτά. Το κράτος έδωσε στις τράπεζες μερικά δισεκατομμύρια και αναφέρομαι στην Λαϊκή Τράπεζα που τις δώσαμε επί προηγούμενης κυβέρνησης 1,8 δις και μετά αφέθηκε η τράπεζα να καταρρεύσει. Το δώσατε όλοι μαζί, και εσείς. Το δώσαμε ως φορολογούμενοι, βεβαίως. Όχι, εννοώ και ως κόμματα που τότε συνένεσαν. Καλά, τότε θυμάστε πώς ήταν η διαδικασία. Αφημερών. Με μερικές ώρες περιθώριο. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Να σου λέει υπεύθυνη η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα πως αν δεν δοθεί αυτό το ποσό, καταραίει. Ποια η επιλογή? Τώρα με φέρατε στο επόμενο ερώτημα με το πιστόλι στον κρόταφο. Και τι μπορείς να κάνεις? Νιώσατε σε όλες αυτές τις συμμετοχές σας στις συνεδρίες του Eurogroup ότι βρεθήκατε ποτέ με το πιστόλι στον κρόταφο? Εκτός από εκείνη τη φορά που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ήταν και η καθοριστική και η μοιραία που αποφασίστηκε το κούρεμα. Όχι. Και να σας πω γιατί. Όχι επειδή αποφάσισα πως θα είμαι. Σε συμπάθησε. Ούτε συμπάθειες υπάρχουν. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω περί αυτού, δεν είναι ούτε ζήτημα συμπαθειών, ούτε ζήτημα ηρωικής δήθεν στάσης που θα αρνηθεί στα διλήμματα και θα ορθώσεις το παράστημα σου. Αυτά είναι συνθήματα της κακιάς ώρας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις τις πιέσεις, να αποφύγεις δύσκολες καταστάσεις που δεν σου αφήνουν τελικά οι επιλογές, είναι έγκαιρα, με δικούς σου σχεδιασμούς, να δημιουργείς τέτοιες συνθήκες που να μην σε βάζουν σε δύσκολη θέση. Τις τράπεζές μας, και ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση επειδή τις τράπεζές μας τις είχαμε αφήσει από το 2011 που έπρεπε να δράσουμε και να λάβουμε αποφάσεις, έρμεο μιας πορείας διολίσθησης και να φτάσουμε μέχρι την καταστροφή. Αυτό δεν το ξέρατε πριν τις προεδρικές εκλογές, όταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και όσοι τέλος πάντων στηρίζατε την προσπάθειά του δηλώνατε ότι δεν τίθεται θέμα κουρέματος καταθέσεων? Δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος που να πίστευε ή να έβλεπε πως τα πράγματα ήταν τόσο δραματικά. Ούτε και ήξερε κάποιος, επειδή δεν είχαμε, κύριε Καλαντζή, ενημερωθεί. Πώς εννοώ, αυτή ήταν η εντύπωση που καλλιεργεί το ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ακραία μέτρα, πως είχε ετοιμαστεί κιόλας μήνες πριν το σχετικό νομοσχέδιο, πως πέρασε από την νομική υπηρεσία του κράτους, ελέγχθηκε, πως στάληκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για γνώση και ήρθε πίσω, πως ήταν όλα έτοιμα και απλώς εκρατεί η τράπεζα στον αναπνευστήρα, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, κάποιοι ομολόγησαν, που κατέβηκε ο διακόπτης
αφαιρέθηκε ο αναπνευστήρας και βρεθήκαμε ως χώρα, όχι μόνο πρόεδρος, ως χώρα προ αυτού του αδιεξόδου. Πάντως έλεγα πως από την επόμενη μέρα και όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια κινηθήκαμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Πάντως είχαμε εκρήξεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κάποιες φορές έναντι των Ευρωπαίων για τον τρόπο που μας συμπεριφερθήκανε όταν είναι σκληρός. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως η στάση και η πολιτική του Προέδρου και της κυβέρνησης ήταν στάση σοβαρή και υπεύθυνη. Και βεβαίως η πικρία ή απογοή ή η απογοήτευση ή ο θυμός για μια κατάσταση που αναπόφευκτα είχε αφαιθεί και δημιουργηθεί ήταν δικαιολογημένος, όμως έκτοτε λάβαμε την απόφαση πως γυρίζουμε σελίδα, πως θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση για να μην βρεθεί ποτέ ξανά η χώρα μας σε εκείνα, σε ανάλογα ασφυκτικά διλήμματα και δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό είναι ακριβώς που έχουμε πετύχει. Και γι' αυτό λέω πως η σύγκριση σήμερα δεν πρέπει να γίνεται με μια ιδανική κατάσταση, με μια ιδανική οικονομία, αλλά με το τι παραλάβαμε και τι είχαμε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε πριν 3 χρόνια. Η πρόοδος είναι σημαντική. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα στην ώρα του. Περάσαμε αυτά τα 3 χρόνια μνημονιακού προγράμματος και έλεγα πριν και θέλω να το πω πως δεν δώσαμε περιθώριο στην Τρόικα να έρθει να μας πει πως πρέπει να αυξήσουμε αυτό τον φόρο. Γι' αυτό σας κατηγορούν ότι είσαστε τροϊκανικότεροι της Τρόικας. Δηλαδή ότι έπρεπε να έβαζα φόρους. Αυτό ισχυρίζονται κάποιοι. Όχι, ότι ουσιαστικά εφαρμόζατε αυτά που θα μας υποδείκνει η Τρόικα. Ακριβώς πριν καν σας τα υποδείξει. Ακριβώς δεν ήθελα να δώσω στην Τρόικα το περιθώριο ή την ευκαιρία να έρθει να υποδείξει πως πρέπει να βάλεις φορούς, επειδή αυτό θα ήταν, αυτό και αν ήταν λιτότητα, αυτό και αν οδηγούσε σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τι συμβαίνει αλλού, που αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Εμείς περάσαμε το πρόγραμμα, λάβαμε πολιτικά δύσκολες αποφάσεις, εξοικονομήσαμε δαπάνες του κράτους, αλλά δεν φορτώσαμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με νέους φόρους. Δεν ήταν δεδομένο, κατά κρίβη άλλοι προέβλεπαν ακριβώς το αντίθετο, ότι θα μας γωνιάζει η Τρόικα, θα μας τριμώχνει, δεν θα μας δίνει περιθώριο και επιλογή. Θα λειτουργούσαμε με το πιστολί στο κρόταφο. Δεν δώσαμε τέτοιους αφορμές. Όχι επειδή ήμουν εγώ συμπαθής ή επειδή πήγαμε με μια διάθεση αντίστασης δίθενσης πιώσης της Τρόικας, αλλά επειδή δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα που μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να πετύχουμε ναι τους στόχους, και έπρεπε να τους πετύχουμε τους στόχους, όχι για να ικανοποιήσουμε την Τρόικα, αλλά για να αποφύγουμε την ανάγκη επιβολής νέων βαρών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Άρα πετύχαμε τους στόχους μας, περιορίσαμε τα ελλείμματα τα οποία θα τα φορτωνόταν ο φορολογούμενος πολίτης, σταθεροποιήσαμε την κατάσταση των δημοσίων, εξηγιάναμε την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών, σταθεροποιήσαμε τράπεζες, προωθήσαμε και θέλουμε να προωθήσουμε και άλλες διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις. Αυτά θα να σας ρωτήσω γιατί εκκρεμούν. Και είμαστε ακριβώς σε αυτό το κομβικό σημείο, επιστρέφω στην πολύ σωστή, στον πολύ σωστό χαρακτηρισμό εκ μέρους σας της σημερινής κατάστασης. Επειδή το αναφέρατε και να κάνω μία παρένθεση, ήταν η χειρότερη στιγμή της παρουσίας σας στο Υπουργείο Οικονομικών όταν δεχθήκατε μία μαζική επίθεση για τη μη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και δι του πρώην ομολόγου σας του κυρίου Βαρουφάκη? Ακούσατε πολλά. Σας έσουραν μάλλον πολλά. Κύριε Καναζή, δεν χρεωθήκατε και ανθεληνισμό ακόμη. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ενδιαφέρον. Από αυτούς που δεν αποδέχονται καν πως είναι Έλληνες. Αλλά δεν είναι μόνο από την Κύπρο. Αλλά κοιτάξτε, όχι, έχω μάθει
αυτά να μην αφήνουν να με επηρεάζουν και αν θέλετε. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο τον καθένα νομίζω. Η πιο δύσκολη στιγμή δεν ήταν καθόλου πολιτική. Η πιο δύσκολη στιγμή που βίωσα ως υπουργός δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική ή με την κριτική. Ήταν τότε που χάσαμε ένα στενό φίλο και συνεργάτη και προσωπικό μου φίλο και συνεργάτη. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που και σε προσωπικό επίπεδο κάποιος κλονίζεται. Σας βλέπω και τώρα κλονισμένο. Όχι, απλώς επειδή το αναφέρνω. Δεν επιτρέπω. Ήσασταν στενή συνεργάτη με τον Τάσο. Γεγονός. Άρα, αν με ρωτάτε ανθρώπινα, προσωπικά, ποια ήταν πότε κλονίστηκες, δεν ήταν όταν εφάρμοζα δύσκολες ή αναγκαίες αποφάσεις, ούτε όταν αντιμετώπιζα την κριτική. Και αν σε ενοχλεί η κριτική, δεν κάνεις για την πολιτική. Είναι σαν τον ναυτικό που να τον ενοχλεί η θάλασσα. Να χρησιμοποιήσω για την πολιτική αντίθεση. Μία έκφραση του Πεσυνδρομίου. Κάποιο θα έλεγε: αν δεν σε ενοχλεί η κριτική, είσαι και μουσαμά. Μα πρέπει να είσαι. Δεν έχει ευαισθησία. Όχι, πρέπει να είσαι λίγο και δεν πρέπει. Ναι, δεν πρέπει να αφήνει το συνέστημα να καθοδηγεί πολιτικές σου αποφάσεις. Τις πολιτικές σου αποφάσεις πρέπει να τις βασίζεις στην λογική, στα δεδομένα, στον ορθολογισμό, σε αυτό που εσύ θεωρείς πως είναι σωστό και υπεύθυνο για τον τόπο σου. Γι' αυτό λόγο ενδεχομένως εγώ την κριτική την αποδέχομαι, την θεωρώ δεδομένη και αναγκαία. Βεβαίως, η κριτική που κατά καιρούς έχει εκφραστεί σε σχέση με την οικονομική πολιτική διαψεύστηκε, κύριε Καλάντση. Και αυτά που λέγονταν τότε για την Ελλάδα διαψεύστηκαν, και τα άλλα που λέγονταν πως η πολιτική που εφαρμόζαμε, η εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε την Κύπρο σε αποτυχία, και αυτή έχει διαψευστεί. Συνεπώς δεν είναι εμένα που ενόχλησε ή ενοχλεί, άλλοι ίσως είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και να αιτιολογήσουν δικές τους επιλογές και συμπεριφορές. Πέραν της πολιτικής υφής της κρατικής υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι προσωπική. Ότι ο Χάρης Γεωργιάδης είναι ένας σκληρός μονεταριστής, είναι δούλος του καπιταλισμού, είναι επιχειρηματίας και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Έχω στίγμα. Δεν είμαι. Έχω ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Έχω πολιτικό προσανατολισμό. Είναι ευδιάκριτος, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πως είμαι ένας τεχνοκράτης χωρίς πολιτικό προσανατολισμό. Έχω τον πολιτικό μου προσανατολισμό. Βεβαίως πρέπει να πω πως ανήκω σε μια κυβέρνηση που συλλογικά λαμβάνει αποφάσεις υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φέρει την κύρια ευθύνη για την γενικότερη. Ωστόσο είναι κρίσιμη και η θέση του Υπουργού Οικονομικών. Συνεπώς, αλλά παρόλα αυτά είναι δεδομένο πως έχω ένα πολιτικό προσανατολισμό. Τους χαρακτηρισμούς τους αφήνω στην άκρη και έχει δικαίωμα κάποιος να εκφράζεται με χαρακτηρισμούς αντί με επιχειρήματα. Εγώ μπορώ να υποστηρίξω αυτόν τον πολιτικό προσανατολισμό μου σε σχέση με την οικονομική πολιτική με επιχειρήματα, όχι μόνο όμως με επιχειρήματα τώρα αλλά και με αποτελέσματα. Θεωρώ για παράδειγμα πως πρέπει να είναι πολύ συνετή η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, πως δεν είναι σωστή πολιτική η πολιτική των ελλείμματων και του χρέους, επειδή τελικά τα ελλείμματα τα φορτώνεται ο φορολογούμενος πολίτης. Αυτό το θεωρώ κακή πολιτική. Αν θέλετε να την χαρακτηρίσετε ότι είναι πολιτική μονεταριστική, κεφαλουχική, καπιταλιστική, χαρακτηρισμοί, επαναλαμβάνω, με αφήνουν αδιάφορο, ειδικά όταν λείπουν τα επιχειρήματα, αλλά εγώ είμαι υπέρμαχος μιας πολιτικής που παρά το γεγονός ότι έχει προσανατολισμό δεν βασίζεται σε δόγματα και ιδεολογίες και ιδεολειψίες, αλλά στην κοινή λογική. Θέλουμε ένα κράτος, αποτελεσματικό, προσανατολισμός. Ναι. Υπάρχει ένας προσανατολισμός, αλλά κυρίως αυτό και το δίλημα, αν θέλετε. Και η επιλογή που έχουμε
όχι μόνο ως Κύπροι πολίτες, εγώ λέω και ως Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι μεταξύ δογμάτων και πεπιθήσεων. Είναι μεταξύ της κοινής λογικής, του ορθολογισμού και της μετριοπάθειας και των επιλογών που βασίζονται στα συνθήματα, τους λαϊκισμούς, τις υπερβολές και την άρνηση. Αυτή είναι η επιλογή και η δική μου επιλογή είναι ξεκάθαρη και αυτή την πολιτική εφαρμόζω και τα αποτελέσματα είναι ενώπιον μας, κύριε Καλαντζή. Φοβόσαστε ότι βγαίνοντας από το μνημόνιο το Μάρτιο βρισκόμαστε ενώπιον βουλευτικών εκλογών και γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε περιόδους προεκλογικές και οι κυβερνήσεις χαλαρώνουν για να δώσουν μία όθηση στο κυβερνών κόμμα με κάποιους διορισμούς, με κάποιες παροχές. Φοβόσαστε αυτή την περίοδο? Ναι. Έχω ανησυχία, αλλά όχι ανησυχία που αφορά την κυβέρνηση. Και έχετε αναφέρει ένα καλό παράδειγμα. Προεκλογικές προσλήψεις. Ναι. Προσλήψεις παραμονές εκλογών. Προαγωγές, παροχές. Δεν υπάρχει, αν πάτε πίσω διαχρονικά, αυτή ήταν η πρακτική. Ναι, πριν τις εκλογές, ξέρετε τι κάναμε εμείς ως κυβέρνηση τώρα που είναι παραμονές εκλογών? Στείλαμε κυβερνητική πρόταση για παγωποίηση όλων των προσλήψεων και για το 2016. Μάλιστα. Και ξέρετε τι έκανε το κυβερνόν, το συμπολιτευόμενο κόμμα, το κυβερνόν κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού? Εισηγήθηκε αυτή να η επέκταση, και αυτή η επέκταση από τώρα να ισχύσει και, και για το 2017. Αυτό δείχνει και είναι ένα καλό παράδειγμα, κύριε Καλαντζή, των προθέσεων και της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού που στηρίζει την κυβέρνηση. Και να επεκτείνω, αυτή την σκέψη λέγοντας τα εξής. Ναι, έχουμε εκλογές και ξέρω πως είναι στο μυαλό των πολιτικών δυνάμεων το ρώσιμο των βουλευτικών του Μαΐου. Βεβαίως. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι είμαστε στην πολιτική είναι πως η κοινωνία μας έχει προσπεράσει. Και δεν θα ανταμείψουν, είμαι βέβαιος, οι συμπολίτες μας αυτούς που θα εισηγηθούν επιστροφή στα παλιά σε σχέση με... Μα ουσιαστικά αυτό ήταν... Αλλά θα επιβραβεύσουν αυτούς που είναι διατεθειμένοι και το δείχνουν με τις προσπάθειες τους και με τις προτάσεις τους και με τις επιλογές τους, αυτοί που είναι διατεθειμένοι να μάθουν από τα λάθη του παρελθόντος και να μην τα επαναλάβουν. Μα το πελατειακό σύστημα το τροφοδοτούσαν και οι πολιτικοί και οι πολίτες. Συνεπώς επιβράβευαν με κάποιο τρόπο τέτοιου συμπεριφορές. Ναι, αλλά πληρώσαμε τον λογαριασμό. Και γι' αυτό επιμένω πως οι συμπολίτες μας είναι πιο μπροστά. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είτε είναι στην πολιτική, είτε σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε είναι πολίτες και δεν γενικεύω, δεν ισοπεδώνω. Αλλά υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που νομίζουν πως τώρα που τα πράγματα είναι καλύτερα, που σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, πως μπορούμε να χαλαρώσουμε και να πάμε πίσω στα παλιά. Αυτές οι συμπεριφορές θεωρώ πως δεν θα επιβραβευτούν από την πλειοψηφία. Γι' αυτό λέω πως, και αυτή είναι η απάντηση μου σε σχέση με... Εσείς δεν θα είστε υποψηφίος στις εκλογές, Μισό λεπτό να σας απαντήσω, έχω απαντήσει, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι πως έχω έγνοια, αρχίζουν να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε σχέση με την πρόθεση κάποιων μεταρρυθμίσεων προτάσεων. Θα το συζητήσουμε γιατί είναι από τα θέματα που πρέπει να είναι ήδη ενώπιον της Βουλής. Εδώ και καιρό ανησυχώ, αλλά ελπίζω και θεωρώ πως δεν θα οδηγηθούμε στην αναβλητικότητα σε σχέση με την πρόθεση τέτοιων αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Και το μήνυμα μου προς τις πολιτικές δυνάμεις είναι πως δεν πρέπει να φοβούνται να διακατέχονται από τον φόβο ενός ανύπαρκτου πολιτικού κόστους, επειδή τελικά οι συμπολίτες μας θα επιβραβεύσουν, είμαι βέβαιος, αυτούς που θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα, έστω και αν πλησιάζουν βουλευτικές εκλογές. Να μου απαντήσετε στην παρένθεση. Όχι, δεν θα είμαι. Το έχω ξανά απαντήσει. Ναι, το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Όχι, δεν κάνω. Και ισχύει αυτό που είπα στην αρχή όταν με ρωτούσατε. Ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω
πολιτικές φιλοδοξίες, σκέψεις, σχεδιασμούς πέραν του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που είχα πει είναι πως είμαι στη διάθεση του Προέδρου, ενώσω με χρειάζεται, είμαι στην διάθεσή του, και από τη στιγμή που και έχω κουβεντιάσει μαζί του, ρώτησα τον Πρόεδρο, από τη στιγμή που με χρειάζεται και μου ζητά να συνεχίσω, είναι εκτός συζήτησης και εκτός σκέψεων μου ή όποια άλλη επιλογή. Σκέψεις να αλλάξετε Υπουργείο. Μα δεν είναι ο Υπουργός που αποφασίζει. Κάποια στιγμή να το συζητήσετε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση, αλλά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ο Υπουργός, είναι ο Πρόεδρος που αποφασίζει. Αλλά ερωτάτε και ο Υπουργός. Ποιος θα υπηρετήσει και πού. Να ξανάρθω στο προηγούμενο, στα της προεκλογικής περίοδου. Θεωρείτε προεκλογικό λαϊκισμό εκείνη την ανακοίνωση πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2013 της δέσμευσης ότι δεν πρόκειται να γίνουν ιδιωτικοποίησεις, για να περάσουμε και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων? Ήταν μια, κοιτάξτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είναι γραπτό αυτό και τα γραπταμένα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε μια θέση υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Το Δημοκρατικό Κόμμα είχε μια άλλη θέση. Ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν κοινός υποψήφιος δύο πολιτικών δυνάμεων και υπήρχε μια θέση στο προεκλογικό πρόγραμμα. Ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποίηση. Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίσει το γεγονός πως συνέβησαν κοσμογονικές, δραματικές εξελίξεις σε σχέση με την οικονομία, στο πεδίο της οικονομίας, και πως δεν μπορεί να παραγνωρίσεις το γεγονός ή την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών, τις οποίες μπορεί να μην είχες προηγουμένως ιεραρχήσει ως προτεραιότητα, για να εξυπηρετήσει καλύτερα τον τόπο σου. Δεν θα ήταν να υπήρχε αυτή η θέση στο κοινό πρόγραμμα, αν θέλετε. Δεν θα ήταν υπεύθυνο, σωστό για τον τόπο μας, αν επιμείναμε σε μια απόλυτη προσήλωση σε εκείνη την προεκλογική θέση, παραγνωρίζοντας τα υπαρκτά δεδομένα και τις ανάγκες της οικονομίας μας. Κάποιος θα ούτε πει και, ότι ούτε, και θέση... έχουμε, ούτε και έχουμε μετακινηθεί προς μια πολιτική σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των αντιπολιτευομένων ή όσων, εν πάση περιπτώσει, έχουν διαφορετική. Ότι θέλετε να ξεπουλήσετε τα πάντα. Ούτε έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική γενικευμένων αποκρατικοποιήσεων. Είδετε, και ποια ήταν η πρώτη μας επιλογή, μάλιστα από τότε που το Δημοκρατικό Κόμμα μετήχε ακόμη στην συμπολίτευση, στην κυβέρνηση μάλλον. Ναι. Αυτό που αποφασίσαμε ως πορεία δράσης σε σχέση με αυτό το ζήτημα ήταν πως αναθέταμε σε εξειδικευμένο σύμβουλο να ανασκοπήσει το σύνολο των 40, να μελετήσει και να κάνει περίπου 40 ημικρατικών οργανισμών και να φέρει τις εισηγήσεις του και τις επιλογές του. Από τους 40, 2-3 μπήκαν κάτω από, φάνηκε πως πρέπει να υπάρξει μια εξέταση. Και από αυτούς διαφορετική μεταχείριση για τον καθένα. Για την ΑΕΚ δεν μιλάμε για αποκρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση, αλλά για ένα διαχωρισμό μεταξύ δικτύων και παραγωγής. Και τα λιμάνια. Αυτό κάποιοι υποστηρίζουν ότι οδηγεί ουσιαστικά στην αποκρατικοποίηση, γιατί δεν θα υπάρχει πια η κρατική ΑΕΚ. Θα υπάρχουν κάτι. Όχι, θα υπάρχει κάτι άλλο. Θα υπάρχει. Θα είναι 100% κρατική, θα είναι ημικρατικός οργανισμός, δεν είναι και ο δόκιμος όρος, αλλά θα είναι όπως είναι και σήμερα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ούτε καν εταιρεία. Συνεπώς, όσο κρατική είναι σήμερα, τόσο κρατική θα είναι και αύριο. Αλλά αντί να είναι ένας ενιαίος οργανισμός, είναι ορθότερο να διαχωριστεί. Να υπάρξει ο διαχωρισμός μεταξύ παραγωγής και δικτύων. Τα λιμάνια, και πάλι διαφορετική περίπτωση, δεν μιλάμε για πώληση μεριδίου, αλλά για ανάθεση με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, ανάθεση ουσιαστικά της διαχείρισης σε ένα στρατηγικό επενδυτικό, όπως γίνεται σε πλήστα κράτη σύγχρονα, όπως έγινε καλή ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, με πολύ θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Υπάρχει περίπτωση του χρηματιστηρίου, που είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία, να είναι το χρηματιστήριο κρατικό.
κρατικό και μάλιστα, μάλιστα δημόσιος οργανισμός. Υπάρχει η περίπτωση της ΣΥΤΑ ειδικότερα. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε στο θέμα της ΣΥΤΑ. Υπάρχει περίπτωση της ΣΥΤΑ. Γιατί αυτό είναι και ένα από τα προαπαιτούμενα. Είναι βεβαίως όχι αποκρατικοποίηση. Δεν είναι προαπαιτούμενο η αποκρατικοποίηση. Είναι αυτό, η δημιουργία ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή η εταιρεία, όχι η προέκταση. Που το 100% θα το ελέγχει το κράτος. Ωστόσο, αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα αυτό για να φτάσουμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και με ευχή τα λέμε. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Ναι. Συνεπώς νομίζω πως σε αυτό το, ή αυτό το προαπαιτούμενο σχετικά εύκολα θα μπορούσαμε να το εκπληρώσουμε. Εμείς παρόλα αυτά λέω και έχουμε την ευθύτητα να λέμε πως πρέπει παρόλα αυτά να προχωρήσουμε και σε ένα δεύτερο βήμα με την αναζήτηση ενός στρατηγικού συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει μερίδιο συμμετοχή στην ΣΥΤΑ για να λειτουργήσει όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά και ως εταιρεία με την παρουσία ενός στρατηγικού συνεργάτη επενδυτή. Αυτό το δεύτερο βήμα δεν είναι της ώρας, δεν είναι προαπαιτούμενο. Θεωρείτε ότι θα προλάβουμε να καλύψουμε αυτό το προαπαιτούμενο πριν βγούμε από το μνημόνιο? Πρέπει, αλλά διευκρινίζω, επειδή έχει σημασία η εκπλήρωση του προαπαιτούμενου σχετίζεται και με το δεύτερο βήμα που αφορά την αποκρατικοποίηση, τον επενδυτή. Εμείς λέμε πως πρέπει να επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε αν μη τι άλλο και επενδυτικού ενδιαφέρον. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το δεύτερο που ξέρω πως είναι πιο επίμαχο δεν είναι της ώρας, δεν είναι προαπαιτούμενο. Θέλουμε να το επιχειρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και τότε τον τελικό λόγο αν θα γίνει ή όχι τον έχει και πάλι η Βουλή. Συνεπώς αφού δεν είναι της ώρας, δεν είναι προαπαιτούμενο, τότε θα πρέπει να προχωρήσει και τον τελικό η Βουλή λόγο τώρα, θα τον έχει ξανά το τότε η Βουλή. Αυτό το βήμα, το οποίο είναι χρήσιμο, αναγκαίο, έχει αξία από μόνο του και είναι και το προαπαιτούμενο, πρέπει να το επιχειρήσουμε. Εδώ υλοποιήσαμε πολύ πιο δύσκολες μνημονιακές αποφάσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Θα ήταν υπερβολή και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν αιτιολογημένο κατά την άποψή μου. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Να παραλείψουμε την εκπλήρωση αυτού που θα μας επιτρέψει όχι μόνο να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της αξιολόγησης, της παρούσας αξιολόγησης, αλλά ουσιαστικά τον κύκλο του προγράμματος και να εξέλθουμε από το μνημόνιο με τους καλύτερους δυνατούς όρους, με μια θετική κατάληξη που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε σημαντικούς στόχους που παραμένουν, όπως είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, επειδή ναι, έχουμε πετύχει την πρόσβασή μας στις διεθνείς αγορές. Είναι ένα ερώτημα, αλλά πριν φύγουμε από αυτό, μία ερώτηση ενός αδαούς επίσης περί τα οικονομικά. Υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι, μα αν έχω κερδοφόρους κρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι αποφέρουν έσοδα στο κράτος και συνεπώς στον φορολογούμενο, γιατί να τους ξεπουλήσω, να πάρω εφάπαξ ένα ποσό, όσο και αν είναι αυτό, και να χάσω διαπαντός αυτά τα έσοδα τα οποία θα μπορούσα να τα διατηρήσω λίγο πολύ ως πρίκα για τις επόμενες γενιές? Αν ήταν έτσι, κύριε Καλαντζή, θα είχε μια λογική αυτό το επιχείρημα. Λογικό μου ακούγεται. Αν ήταν έτσι, θα είχε μια λογική. Επειδή έτσι αυτά έλεγαν κάποιοι και για τις κυπριακές αερογραμμές. Επειδή και οι κυπριακές αερογραμμές έκαναν κέρδος. Πότε? Μέχρι την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2004. Και το άνοιγμα ουσιαστικά στις δυνάμεις του ανταγωνισμού, έκαναν κέρδος και μάλιστα ψηλό. Και όχι μόνο κέρδος, είχαν και 100 εκατομμύρια στην πάντα. Καλά, ήταν μια μονοπωλιακή κατάσταση, είναι άλλο αυτό. Βεβαίως. Χαίρομαι πολύ. τα δεδομένα δηλαδή σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι και αρία σημασίας και πρέπει κάποιος να τα λαμβάνει υπόψη και να κοιτάζει μπροστά. Και ο ανταγωνισμός, ξέρετε, δεν είναι μόνο, ειδικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο ή αν θέλετε κυρίως από άλλους εγχώριους παίκτες. Ο ανταγωνισμός κυρίως στις τηλεπικοινωνίες προέρχεται από την ραγδαία
εξέλιξη της τεχνολογίας, μάλιστα, την παροχή δηλαδή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο ευρύ φάσμα της τηλεφωνίας, της επικοινωνίας, της τηλεόρασης από παρόχους που βασίζουν... Γιατί να μην το κάνει αυτό η ΣΥΤΑ, δεν έχει τις δυνατότητες. Θέλουμε να το κάνει, αυτό πρέπει να κάνει, αλλά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, όχι μόνο μέχρι σήμερα, επειδή μέχρι σήμερα καλώς φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά, μάλιστα, να βλέπουμε πως εξελίσσονται τομείς όπως είναι ο εξόχως απαιτητικός τομέας των τηλεπικοινωνιών. Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα της τεχνολογίας και τα διεθνή και του ανταγωνισμού αν έρθει επενδυτής. Τα ίδια θα είναι προφανώς. Αλλά θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση αυτός ο μεγάλος και σημαντικός οργανισμός να αντεπεξελθεί. Θα σας πει κάποιος γιατί να έρθει ένας ιδιώτης να βάλει τα λεφτά του, γιατί προφανώς θα κάνει κέρδη, και να μην το κάνει αυτό το κράτος, ναι, που και έχετε, το κράτος θα έχετε πει, καρπώθει αυτά τα κέρδη. Έχετε πει, επειδή ο ιδιώτης θα βάλει κάτω τα λεφτά του και θα κάνει το παν να λειτουργήσει με τη μέγιστη αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα χωρίς τα βαρύδια και τις τρευλώσεις του δημόσιου τομέα, εκτός και αν νομίζουμε, πως η ΣΥΤΑ μόνη σε όλη την Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει επαόριστο με τις δομές και τις διαδικασίες των περασμένων δεκαετιών ως προέκταση της δημόσιας υπηρεσίας. Έχει καλές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε αυτό έχει. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον διάλογο που είχα, τον μακρύ διάλογο που είχαμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και είναι, θεωρώ, πρώτα και κύριοι υπέρ τους και των εργαζομένων, αλλά κυρίως των καταναλωτών και της οικονομίας μας συνολικά, της χώρας μας. Να προχωρήσει στην αλλαγή της δομής. Να ενισχύσουμε αυτόν τον οργανισμό πρώτα, πρώτο βήμα, μετατρέποντάς τον σε ένα πιο ευέλικτο οργανισμό ιδιωτικού δικαίου, μια εταιρεία δηλαδή, έστω και να και ιδιωτικοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Και σε ένα δεύτερο μεταγενέστερο στάδιο, πάλι με την έγκριση της Βουλής, να φέρουμε μέσα ένα στρατηγικό συνεργάτη επενδυτή, ο οποίος θα δουλέψει μαζί με το κράτος. Και αυτή είναι η απάντησή μου για τα έσοδα. Μάλιστα. Και αυτό εννοώ, αν ξέραμε ότι επαόριστο θα είναι εκεί, είναι ένα δεδομένο. Αλλά αυτό λέγαμε και για τις κυπριακές αερογραμμές. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Άστε που για τις κυπριακές αερογραμμές. Το κέρδος, ναι, μετρήσιμα, το υπολογίζεις. Μέσα από τη φορολογία. Δεν είναι μόνο η φορολογία, είναι και η συμμετοχή του κράτους που θα είναι, ναι, εκεί. Δεν θα πουλήσει το σύνολο. Δεν θα αποχωρήσει το κράτος. Θα κρατήσει το κράτος ένα σημαντικό μερίδιο και αν είναι κερδοφόρος οργανισμός. Θα κερδίζει και, θα κερδίζει και το κράτος. Πριν κλείσουμε για ένα μικρό διάλειμμα, να σας ρωτήσω κάτι. Οι κυπριακές αερογραμμές έκλεισαν. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν, από μία τουλάχιστον ιστοσελίδα από ένα τουριστικό γραφείο που παρακολουθήσαμε, ότι έχουμε μία αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Αυτό ενδεχομένως να δικαιώνει αυτούς που έλεγαν ότι με το κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα το κόστος θα το πληρώσουν πάλι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, θα αυξηθεί και το κόστος των τουριστών που θέλουν να ταξιδέψουν στην Κύπρο, ναι, και ίσως αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν είναι προσωπική μου άποψη, απλώς τη μεταφέρω γιατί είναι μια άποψη, ναι, που διατυπώνεται. Είναι όμως λανθασμένη. Και αν δικαιώνονται κάποιοι, είναι αυτοί που έλεγαν πως οι κυπριακές αερογραμμές θα έπρεπε έγκαιρα να ιδιωτικοποιηθούν, να έρθει ο επενδυτής, αντί να δίνουμε να συντηρούμε την εταιρεία με παράνομες κρατικές ενισχύσεις, επειδή η επιλογή των παράνομων κρατικών ενισχύσεων αντί της αποκρατικοποίησης και του επενδυτή θα καθιστούσε το κλείσιμο αναπόφευκτο. Κύριε Κραντζή, δεν ήταν επιλογή το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών. Δεν μπορούσε να πάει άλλο. Ήταν αναπόφευκτο με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που έκρινε πως δεκάδες εκατομμύρια που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ως ενίσχυση ήταν παράνομες και αναπόφευκτα έκλεισε η εταιρεία, όχι λόγω επιλογής της παρούσας κυβέρνησης, αλλά λόγω της παρανομίας που είχε τη μορφή των κρατικών ενισχύσεων. Και μας έμεινε το αγρινό. Βεβαίως και με αυτό ως δεδομένο ούτε το συμπέρασμα ισχύει. Επειδή την χρονιά που αναπόφευκτα και δυστυχώς έκλεισε η εταιρεία των Κυπριακών Αερογραμμών
ήταν χρονιά ρεκόρ για την αεροπορική κίνηση. Είχαμε αύξηση στην διακίνηση από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια κατά 3,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που λειτουργούσε η εταιρεία, με αποτέλεσμα να είναι το 2000, να ήταν το 2015. Αύξηση εταιρείων είχαμε για κάποιους προορισμούς. Να ήταν το 2015 συνολικά χρονιά ρεκόρ σε σχέση με την αεροπορική κίνηση. Όσο δε αφορά τις τιμές, δύο δεδομένα. Πρώτον, οι τιμές των κυπριακών αερογραμμών ή στις τιμές των κυπριακών αερογραμμών κάποιος πρέπει να συνυπολογίσει τα δεκάδες εκατομμύρια που πλήρωνε ο φορολογούμενος ως ενίσχυση. Αλλά δεύτερο και κυριότερο, τις τιμές τις μειώνει ο ανταγωνισμός. Όσο πιο πολλούς, όσες πιο πολλές εταιρείες αεροπορικές έχουμε να εξυπηρετούν τα δρομολόγια, όσο πιο έντονος είναι ο ανταγωνισμός, τόσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Εκτός αν υπάρχει καρτέλ και προσυνεννόηση. Εκεί, το καρτέλ θα υπάρξει, εκεί που υπάρχει περιορισμένη προσφορά. Εκεί που θα υπάρχουν δύο εταιρείες, αντί για παράδειγμα πέντε. Μάλιστα. Και οι πιο ψηλές τιμές είναι εκεί που υπάρχει μονοπόλιο. Και οφείλω να υπενθυμίσω πως οι κυπριακές αερογραμμές για δεκαετίες και σε κάποια δρομολόγια μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν μονοπωλιακά, με νόμο. Στο δρομολόγιο, για παράδειγμα, Λάρνακα Τελ Αβίβ, το γειτονικό μας Ισραήλ, ήταν μονοπόλιο υπέρ των κυπριακών αερογραμμών και ασφαλώς μια εταιρεία από την πλευρά του Ισραήλ. Συνεπώς και οι τιμές ήταν τιμές Λονδίνου, παρόλο που είναι δρομολόγιο 20 λεπτών η απόσταση, η διαδρομή. Όταν ήρθε αυτό το μονοπόλιο και άνοιξε το δρομολόγιο Λάρνακα Τελ Αβίβ, στην Αθήνα με την πολιτική των ανοιχτών εθέρων και μπήκαν πολλές εταιρείες, όχι μια ή δύο αλλά πολλές, μειώθηκαν ριζικά οι τιμές και η επιβατική κίνηση μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ πολλαπλασιάστηκε 50%. Για την Αθήνα όμως αυξήθηκαν. Παρότι δεν είναι μια εταιρεία. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες. Είναι ενθαρρυνικό το γεγονός. Μπαίνει άλλη μια. Ναι, όσο πιο πολλές, αυτή είναι η απάντηση. Και αυτή είναι η προσπάθεια. Όσες πιο πολλές, τόσο καλύτερες οι υπηρεσίες και χαμηλότερες οι τιμές. Δεν είναι πάντως απάντηση η διατήρηση κρατικών εταιρεών που θα τις επιδοτείς με δεκάδες εκατομμύρια και μετά να νομίζεις πως το κόστος είναι χαμηλό. Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, να επανέλθουμε. Μας έχει μείνει το θέμα της αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας που εκκρεμεί και αυτό ενώπιον της Βουλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για την ολοκλήρωση του μνημονίου, αλλά πολύ περισσότερο για αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, να μπουν βάσεις ώστε να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος τα οποία τα πληρώσαμε. Αν και πολλοί υποστηρίζουν δεν ήταν ότι τα λάθη αυτά που πληρώσαμε, περισσότερο πληρώσαμε την ανεξέλεκτη λειτουργία των τραπεζών, δείχνοντας με το δάχτυλο περισσότερο τους τραπεζίτες, αυτούς που είχαν στήσει ένα πάρτι με τα μπόνους. Επιφυλάσσουμε για μετά το διάλειμμα να απαντήσω. Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι σε πάρα πολύ λίγο. Ερχόμαστε κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος απόψε ο Υπουργός Οικονομικών. Κάποιος βεβαίως θα μας πει ότι φιλοξενούμε τον υποτακτικό της Τρόικας. Επαναλαμβάνω, χαρακτηρισμοί είναι ευπρόσδεκτοι, κυρίως από αυτούς που δεν έχουν επιχειρήματα. Να έρθουμε σε αυτό που αφήσαμε πριν το διάλειμμα. Έχει γίνει ένα σημαντικό έργο και από τον Επίτροπο, συγγνώμη, από τον Υφυπουργό, τον κύριο Πετρίδη, για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Αυτό εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Οι πληροφορίες αλλά και η κατάσταση, μια και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, δείχνουν ότι μάλλον δεν θα καταφέρουμε να το περάσουμε. Η Βουλή μάλλον δεν θα το περάσει μέχρι το Μάιο, λόγω έλλειψης πολιτικού χρόνου. Αυτό θα επηρεάσει καθιόντιποτε τρόπο την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω, απαντώντας στο σχόλιο σας, πως βεβαίως και πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αιστείες προβλημάτων ήταν πέραν της μίας και είχαμε σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την λειτουργία, την εποπτεία, την εταιρική διακυβέρνηση, τον τρόπο δανειοδότησης
εκ μέρους των τραπεζών μας, αλλά την ίδια ώρα επίσης να αναγνωρίσουμε πως και ο δημόσιος τομέας ακολουθούσε μια πορεία μη βιώσιμη, με συνεχώς διωγγούμενες δημόσιες δαπάνες, κυρίως αυτές που σχετίζονταν με το μισθολόγιο, με συνεχείς προσλήψεις και συνεχή διεύρυνση του μεγέθους της δημόσιας υπηρεσίας, με πολλαπλές και αυτόματες αυξήσεις, προσαυξήσεις, προσαρμογές, υπερορίες, ασύνδετες με την πορεία της οικονομίας. Ασύνδετες με την πορεία της οικονομίας, που οδηγούσαν σε όλο και πιο διευρυνόμενα ελλείμματα, τα οποία συνέβαλαν στον εκτροχιασμό της οικονομίας μας. Και προς αυτούς που λένε πως τα δημόσια οικονομικά δεν ήταν το πρόβλημα, ερωτώ. Δεν ήταν το βασικό πρόβλημα. Γιατί παραλάβαμε άδεια ταμή? Γιατί παραλάβαμε, αν τα δημόσια οικονομικά ήταν εντάξει, γιατί παραλάβαμε αποθέματα ενός μηνός? Παραλάβαμε πλήρως εξαντλημένα δημόσια ταμεία. Συνεπώς, ας έχουμε τουλάχιστον... Αυτή μας έδωσε άλλο δάνειο η Ρωσία με τα 2,5 δις. Εκτός κι αν η λύση κάποιον ήταν συνεχή δάνεια, τα οποία βεβαίως ο πολίτης τα φορτώνεται. Καλά, και με την ροή τα δάνεια παίρνουμε. Και θα έπρεπε το ρωσικό δάνειο. Μα γι' αυτό κάναμε την προσπάθεια να το ολοκληρώσουμε ταχύτατα, να μην χρειαστούμε και δεύτερο. Γι' αυτό, κύριε Καλατζή, γι' αυτό φροντίσαμε να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά, ώστε να μην χρειαστούμε να το ρωτήσω και τώρα. Δεύτερο και τρίτο μνημόνιο ή ρωσικό δάνειο. Ρωσικό δάνειο πρέπει να το ξεπληρώναμε φέτος. Ναι, πήραμε την παράταση και μειώθηκε και το επιτόκιο. Και μάλιστα εις μίαν δόση, αν είναι δυνατόν, 2,5 δις, επιτόκιο 4,5%. Και είμαστε ευγνώμονες προς την ρωσική κυβέρνηση που συμφώνησε σε 2,5% σε επαναδιαπραγμάτευση με μειωμένο επιτόκιο και με σταδιακή αποπληρωμή σε ένα βάθος χρόνου. Για να μην μου διαφύγει, επειδή το σκέφτηκα, έχει περάσει από το μυαλό σας το ενδεχόμενο να κάνουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα, να παραμείνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη σε πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουν και τα κυπριακά ομόλογα να έχουν μια επενδυτική αξία, για να μην δανειζόμαστε με ακριβό χρήμα μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η οικονομία? Να σας απαντήσω, και έχει βάση το ερώτημα σας, αλλά να σας απαντήσω. Σε πρόγραμμα στήριξης μπαίνει κάποιος που έχει ανάγκη. Δεν έχουν την διάθεση οι Ευρωπαίοι εταίροι να στηρίζουν κράτη-μέλη που μπορούν και οφείλουν να λειτουργήσουν χωρίς πρόγραμμα στήριξης. Αυτόνομα. Δεν έχει υποχρέωση, έστω και έμμεσα, ο εσθονός φορολογούμενος, ο Βέλογος, να μας δανείζει με ο Σλοβαίνος, και αναφέρομαι σε αυτούς επειδή δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, μην πάει ο νους μας μόνο στους Γερμανούς, στην Γερμανία που είναι η μεγαλύτερη χώρα, οικονομία. Είναι και κράτη-μέλη τα οποία έχουν βιωτικό επίπεδο πιο χαμηλότερο από της Κύπρου. Και χρειαστήκαμε δυστυχώς, και ήταν τραγικό, την δική του στήριξη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Εσταθήκαμε στα πόδια όταν μας. Όταν ήδη δανειζόντουσαν με υψηλότερο επιτόκιο από ό,τι μας δάνειζαν εμάς. Από ό,τι μας δάνειζαν εμάς, βεβαίως, ναι. Σταθήκαμε στα πόδια μας, συνεπώς δεν τίθεται θέμα. Δεν, ούτε θα ζητήσουμε, ούτε και θα γινόταν αποδεκτό νέο πρόγραμμα στήριξης τη στιγμή που μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε τις ανάγκες μας, αλλά είναι εξίσου σωστό το σημείο που έχετε τονίσει, πως είναι πλέον δική μας αποστολή, δική μας ευθύνη, μέσα από την συνέχιση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων και της εξυγίανσης, να πετύχουμε περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, αυτούς τους οίκους τους οποίους πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η παρουσία τους είναι σημαντική, επειδή αυτούς βλέπουν οι επενδυτές. Είτε τους αμφισβητούμε είτε όχι. Είτε τους αμφισβητούμε είτε όχι, για να μπορούμε να δανειζόμαστε με ακόμη πιο χαμηλά επιτόκια και με όφελος για τα δημόσια οικονομικά. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, περαιτέρω αναβαθμίσεις, περαιτέρω αξιοπιστία για την χώρα μας, αυτή ακριβώς είναι και η απάντηση μου στο ερώτημά σας, για να μην το αφήσουμε αναπάντητο, ναι, για την ανάγκη πρόθεσης μεταρρυθμίσεων
πως είναι για παράδειγμα η μεγάλη φιλόδοξη μεταρρύθμιση στην δημόσια υπηρεσία. Δικοί μας λόγοι, δική μας ανάγκη επιβάλλει αυτή τη μεταρρύθμιση. Νέο σύστημα αξιολογήσεων και προσλήψεων, ενισχυμένη δυνατότητα κινητικότητας. Να μην είναι, κύριε Καλαντζή, η πρώτη και μόνη επιλογή προσλήψης εκεί που έχεις ανάγκη, και να παραμείνει εκεί μέχρι την αφιπηρέτηση. Και να παραμείνει εκεί μέχρι την αφιπηρέτηση τη στιγμή που πριν κάνεις πρόσληψη, θα έπρεπε να εξετάσεις και να έχεις και την δυνατότητα να προβείς σε εσωτερικές μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να αξιοποιήσεις το υφιστάμενο προσωπικό. Θέλαμε την Τρόικα να έρθει να μας το εισηγήσει. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως τη θέλαμε, γιατί την τόλμη αυτή δεν την είχατε ούτε εσείς ως κόμμα όταν κυβερνούσατε στο παρελθόν, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Όταν κυβερνούσαμε την προηγούμενη φορά ήμουν φοιτητής. Ναι. Συνεπώς θα περιοριστώ και αναλαμβάνω την ευθύνη για την παρούσα διακυβέρνηση. Και το κυριότερο, ή αν θέλετε το πιο σημαντικό απ' όλα, το νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει τα του μισθολογίου, για να μπορούμε βεβαίως και προσλήψεις να κάνουμε, δεν θα μείνουμε για πάντα, ναι, με την απόλυτη απαγόρευση, και αυξήσεις βεβαίως να δίνουμε, επειδή αυτό είναι το λογικό και το σωστό. Συνδεδεμένες όμως με την πορεία της οικονομίας. Αλλά συνδεδεμένα και τα δυο, και συνολικά το μισθολόγιο, με την πραγματική πορεία της οικονομίας. Αν πάει πάνω, και στον βαθμό που θα πάει πάνω, να μπορεί και το μισθολόγιο να κινηθεί, είτε με προσλήψεις, είτε με αυξήσεις, είτε το ορθό, με ένα συνδυασμό. Δεν μπορείς να δίνεις και τις αυξήσεις και μάλιστα σε έκταση που να υπερβαίνει τις δυνατότητες και την πορεία φαίνεται όμως της οικονομίας τις κάνει και περισσότερο... τις υπερορίες να θεωρείς πως είναι και εκτιμένο και θα τις πληρώσει κάποιος τρίτος, αλλά και προσλήψεις να κάνεις και μετά να έχεις την εντύπωση πως αυτή είναι μια βιώσιμη κατάσταση που την οποία η οικονομία μπορεί να αντέξει. Συνεπώς, είπατε προηγουμένως, είσαστε φοιτητής και θυμάμαι ότι τις πρώτες τηλεοπτικές μας συναντήσεις κάναμε εκείνη την περίοδο, νομίζω, όταν... όχι ακριβώς. Λίγο μετά. Όχι ακριβώς, όταν επέστρεψα και δραστηριοποιήθηκα. Επιστρέψατε και βρίσκοσα στην νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κάτι άλλο. Υπάρχει πεποίθηση ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε κοντά σε λύση του Κυπριακού. Αυτό σημαίνει μια ενοποίηση της οικονομίας. Γνωρίζετε, βέβαια δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά ενδεχομένως ίσως να γνωρίζετε, τι γίνεται με την οικονομία των κατεχομένων και όταν πια επέλθει μια ενοποίηση, το κόστος που θα υπάρξει, γιατί θα υπάρξει ένα κόστος, μην αποδοθεί στα τις λύσεις και όχι στο γεγονός ότι δεν έγινε η κατάλληλη προεργασία. Καλά, κόστος έχει λύση και δεν έχει κόστος προφανώς μη λύση. Προφανώς μιλώ για το κόστος και δεν το είναι οικονομικό μεγαλύτερο, που ενδεχομένως... Είναι μεγαλύτερο το κόστος της μη λύσης. Και ξέρετε, κύριε Καντζή, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα οικονομικά. Ναι. Αλλά πρώτος εγώ λέω πως την λύση, και μάλιστα την σωστή λύση, πρέπει να την επιδιώκουμε. Όχι πρώτα και κύριε για λόγους οικονομικούς, αλλά για λόγους εθνικούς και την ασφάλεια και την επιβίωση. Είναι ένα κρίσιμο μέγεθος όμως και η οικονομία. Χωρίς αμφιβολία. Αλλά λέω και ισχυρίζομαι πως δεν είναι η λύση που φέρνει το κόστος, αλλά είναι η μη λύση που φέρνει το κόστος και το οικονομικό. Μια λύση θα ανοίξει ευκαιρίες και προοπτικές. Θα απελευθερώσει δυνάμεις και δυνατότητες. Μόνο και μόνο το άνοιγμα και η πρόσβαση στην τεράστια οικονομία της ίδιας της Τουρκίας για τους βασικούς παραγωγικούς τομείς της δικής μας οικονομίας θα είναι τεράστιο. Τεράστια αναπτυξιακή προοπτική, τεράστιες ευκαιρίες. Είναι ενώπιον μας μια μεγάλη ευκαιρία και στο πεδίο της οικονομίας, παρόλο που λέω πως δεν θα έπρεπε να ήταν πρώτα και κύρια με οικονομικά κριτήρια, ναι, που θα κρίναμε την λύση. Όμως, όσο θετικές και σημαντικές και υπαρκτές και να είναι αυτές οι θετικές προοπτικές, υπάρχουν ταυτόχρονα και την ίδια ώρα κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να ρυθμιστούν από την αρχή και την πρώτη μέρα
για να διασφαλίσουν ακριβώς πως αυτές οι θετικές προοπτικές θα επιβεβαιωθούν και δεν θα διακυβευτούν. Και ακριβώς το έχετε πει, αυτό που ζητάμε και προτάσουμε και είναι σημαντικό, είναι τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα ολιγότερο από όσα η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη προβλέπει. Είτε σε σχέση με την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και την ανάγκη που είναι πλέον ευρωπαϊκή υποχρέωση, δεν είναι η δική μου ιδιοτροπία, είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, την οποία και το επανενωμένο κράτος πρέπει να υιοθετήσει για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, είτε την σωστή, αυστηρή εποπτεία και τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος σε ολόκληρη την επικράτεια. Με μία κεντρική τράπεζα, γιατί κάποτε είχαν ακουστεί και παραδοξότητες, θυμόσαστε, σε μία καθεστώς. Χωρίς παραδοξότητες, εν πάση περιπτώσει, που να μην συνάδουν με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, ρύθμιση μιας σειράς από άλλων παραμέτρων. Έχετε σκεφτεί πώς θα στελεχωθεί αυτή η κεντρική τράπεζα του Ομοσπονδιακού Κράτους? Δεν είμαι σε θέση. Δηλαδή αν θα μπούμε πια σε διαδικασία των ποσοστών. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε τέτοια ερωτήματα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και ως Υπουργοί Οικονομικών προτάσουμε είναι αξιόπιστες ρυθμίσεις που να συνάδουν με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη από την πρώτη μέρα, από την αρχή. Δεν μπορεί να αφήσουμε σημαντικά πράγματα για το μετά. Και δεν θα λειτουργήσει το κράτος. Υπάρχει ασφαλώς προσδοκία. Δεν θεωρώ πως προεργασία υπάρχει. Δεν θεωρώ πως είμαστε τόσο κοντά. Δεν επίκειται κατάληξη αύριο ή τον επόμενο μήνα. Έχουμε, και ο πρόεδρος το έχει εξηγήσει κατά επανάληψη, έχουμε δρόμο να διανύσουμε, έγινε σημαντική πρόοδος, υπάρχει ένα νέο κλίμα που έχει δημιουργήσει ελπίδες, τις οποίες και εγώ συμμερίζομαι, αλλά έχουμε δρόμο να διανύσουμε σε αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία, δεν είμαστε τόσο κοντά και ένα από τα σημεία τα οποία πρέπει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος να συζητηθούν, να συμφωνηθούν και να ρυθμιστούν, είναι αυτά που σχετίζονται με το υγιές στέρεο υπόβαθρο που πρέπει να έχει η οικονομία μας. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη και την δανειοδότηση που έχει από την Τουρκία το ψευδοκράτος, δεν ξέρουμε πώς θα τύχει διαχείρισης, γιατί θα πρέπει, φαντάζομαι, όλα αυτά να τα συνυπολογίσουμε και στο κόστος το οικονομικό μιας λύσης. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα πρέπει να ασχοληθεί και... Με την υπόμνηση βέβαια ότι αυτή ήταν μια κατάσταση που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ισχύει μέχρι και σήμερα, δηλαδή η οικονομία του ψευδοκράτους είναι η οικονομία της Τουρκίας, συντηρείται σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν είναι αυτάρκης, συντηρείται από ενισχύσεις από την Τουρκία. Αυτό το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί και να ρυθμιστεί. Και το ζήτημα... Έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό και Δικαστήριο ότι δεν πρόκειται για κράτος. Και το ζήτημα του χρέους και το ζήτημα τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων και ποιος θα στηρίξει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι ότου μπορούμε ως ενωμένη οικονομία να λειτουργήσουμε χωρίς καμιά στήριξη, χωρίς ελλείμματα. Και γι' αυτό είναι που επιμένω πως οι σωστές ρυθμίσεις από την αρχή θα περιορίσουν, εν πάση περιπτώσει, το όποιο κόστος. Αλλά θα εξαρτηθεί και από την χρηματοδότηση που ενδεχομένως θα υπάρξει από δωρητές, γιατί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναζητεί λύσεις σε αυτό. Κλείνοντας, γιατί νομίζω είναι ατέλειωτα τα θέματα που μπορούμε να συζητάμε, η λίστα Λαγκάρτ. Αναφέρατε ότι έχουν επιβληθεί φορολογίες 35 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν πρόκειται για χρήματα που έχουν πληρωθεί, αλλά όχι, για βεβαιωμένες οφειλές κατά τον φόρο εισοδήματος. Ακριβώς, ο όρος βεβαιωμένες δεν ισχύει καν. Υπόκειται σε ένσταση. Η βεβαιωμένη είναι όταν οριστικοποιηθεί, όταν δεν υπάρξει ένσταση ή όταν... Έχουν επιβληθεί, να το πούμε καλύτερα. Έχουν επιβληθεί οι πρώτες φορολογίες. Έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής των πρώτων φορολογιών.
Και αυτό δείχνει. Έχει μια διαδικασία που επιβεβαιώνει πως γίνεται μια σωστή διαχείριση. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να κρατούσαμε την λίστα και να την ανεμίζουμε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καθυστερήσατε όμως. Ενδεχομένως να υπήρχε και μια προθυμία να προχωρήσετε. Από τέλος Αυγούστου την πήραμε τη λίστα. Αν υπήρξε μια καθυστέρηση. Είναι στο να τη ζητήσουμε και να μας παραδοθεί. Αλλά πρέπει να σας πω πως αυτό το η λίστα, αν θέλετε, κυκλοφόρησε το 2010. Η Κυπριακή Δημοκρατία την ζήτησε πρώτη φορά τον Γενάρη του 2013 στην λήξη της προηγούμενης διακυβέρνησης. Επαναλάβαμε τα αιτήματα, δεν την εξασφαλίσαμε από την πρώτη ή αμέσως. Το επιδιώξαμε ή ήταν επίπεδο το αίτημα? Έντονα, με διπλωματικές παστάσεις, με επιστολές, δεν την εξασφαλίσαμε αμέσως. Την εξασφαλίσαμε όμως τελικά, έστω μετά που πέρασε κάποιος καιρός, και αμέσως ξεκινήσαμε, αναφέρομαι στο Τμήμα Φορολογίας. Ναι, ναι. Το Τμήμα Φορολογίας ασφαλώς ξεκίνησε. Καλά, υπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών. Με τρόπο υπεύθυνο να την μεταχειρίζεται, ταυτοποιώντας, εξετάζοντας και ξεκινώντας να επιβάλλει το τμήμα τις πρώτες φορολογίες. Δεν είναι ένας κατάλογος ο οποίος πρέπει να τύχει πολιτικής διαχείρισης. Γι' αυτό δεν ήρθε καν ενώπιον μου. Για να υπάρχουν ισχυρισμοί ότι... Τον έχει βουλή όμως. Επρόσθεσα, αφαίρεσα, διέγραψα ονόματα. Ούτε καν μπήκε στο γραφείο μου. Κατατέθηκε αντίγραφο στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Βεβαίως και εκεί διέπεται από τους όρους της εμπιστευτικότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Πολύ σωστά Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την Βουλή πως και αυτός θα ελέγξει εκ των υστέρων, όπως είναι ο ρόλος του, αλλά θα ελέγξει αν γίνεται σωστή δουλειά, και έτσι πρέπει να λειτουργούν. Πάντως δεν έχει τελειώσει η δουλειά με αυτούς τους 88. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, ούτε σε σχέση με αυτή την πρώτη παρτίδα. Πάντως ο κύριος Φαλτσιάνη είπε ότι είναι ένα μικρό μέρος. Κοιτάξτε, δεν θέλω δημοσίως να σχολιάζω, επειδή ξέρετε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Το είπα και στην Βουλή, έγινε κατανοητό. Δεν λες δημοσίως ούτε ποιες είναι οι κινήσεις που κάνεις. Όταν έχεις πλήρη στοιχεία ή αν κάτι σου λείπει, δεν το διαφημίζεις, κύριε Καλαντζή. Βασίζεσαι σε δεδομένα τα οποία θεωρείς ότι είναι αξιόπιστα, προχωράς αθόρυβα και χωρίς την πανοκρουσία ή προαναγγελίες. Συνεπώς, να υποθέσω ότι γίνονται και κινήσεις τις οποίες δεν δημοσιοποιείται. Γίνονται κινήσεις που πρέπει να γίνονται. Από το αρμόδιο τμήμα προς το οποίο το οποίο θεωρώ πως έχει ξεκινήσει και κάνει καλή δουλειά, είναι σε καλό δρόμο, δεν τέλειωσε, θα συνεχιστεί η προσπάθεια, ενημερώνομαι για την πρόοδο, θα ενημερώνομαι και εγώ αλλά και η Βουλή σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο, και αυτός ο τρόπος είναι ο σωστός και υπεύθυνος τρόπος διαχείρισης και αυτής της πληροφόρησης. Δεν είναι παράνομο να έχεις καταθέσεις στο εξωτερικό. Ναι, το θέμα είναι να είναι δηλωμένες, να έχουν φορολογηθεί. Αλλά ακριβώς είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι στο εσωτερικό, είτε είναι σε αυτή την λίστα, πρέπει να είναι φορολογικά δικαιολογημένες. Και τακτοποιημένες. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είχαμε ακόμα 2 ώρες, θα συζητάγαμε πολλά άλλα πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω σε μια άλλη ευκαιρία και κάτω από καλύτερες συνθήκες, όταν πια θα έχουμε περάσει αυτό το κομβικό σημείο, να μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Στη διάθεσή σας. Πιο αισιόδοξα από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.